Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαποσκαλούμενους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δηλαδή όλους όσους εξαπατήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά, αλλά και μετά από τις εκλογές, όταν η κυβέρνηση έσπευδε να διαψεύσει το μαρτυριάρι κύριο Θεοχάρη. Τελικά, όπως αποδεικνύεται, η κυβέρνηση με το πρόσχημα, με τη δικαιολογία της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, φέρνει ένα νόμο ο οποίος είναι άδικος, οριζόντιος και αναχρονιστικός και στην ουσία οδηγεί στην καταστροφή και στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους, οδηγεί σε κλείσιμο χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η άδικη φορολόγηση δεν είναι απάντηση. Με την άδικη φορολόγηση δεν πολεμάς, δεν καταπολεμάς τη φοροδιαφυγή. Άρα αυτό στην ουσία που ζητούμε από την κυβέρνηση είναι να νομοθετήσει δίκαια, να φέρει έναν δίκαιο φορολογικό νόμο, να θεσπίσει το αφορολόγητο για όλους στις 10.000 ευρώ και φυσικά να φέρει προς ψήφιση έναν προϋπολογισμό όχι φτώχειας, αλλά έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα οδηγεί την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία όχι στο μαρασμό, αλλά στην ανάπτυξη.